Δεν με νοιάζει τι έγινε, δεν με νοιάζει ποιος έφταιξε. Ας την είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα κι ας είναι στα ψέματα, πάλι απέναντι βρίσκεσαι. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η τραγουδίστρια με την υπέροχη βαθιά και εκφραστική φωνή, βρέθηκε καλεσμένη στο ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα 102,2 και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Η Νατάσα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ «Απέναντι» και μίλησε για όλα χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος. Η Ναταλία είναι φίλη, είναι πολύ καλή οικοδέσποινα. Οι ερωτήσεις της είναι πάντα διακριτικές και με ευγένεια και γίνεται μια ωραία χαλαρή κουβέντα μεταξύ φίλων. Δηλώσατε πριν στην Ναταλία ότι τα τραγούδια σας δεν τα αφήνετε ποτέ να τα ακούσει άλλος άνθρωπος, έτσι. Από τους ανθρώπους που με το που θα κάνω 2-3 demos πρέπει να πάρω τηλέφωνο 2-3 ανθρώπους και να τους πω άκου και αυτό, άκου και εκείνο. Βεβαίως και μπορεί τυχαία να ακούσουν κάποια τραγούδια γιατί τα έχω μέσα στο αυτοκίνητο ή γιατί στο σπίτι μπορεί να έρθουν κάποιοι φίλοι, αλλά δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να επηρεάζομαι, δεν θέλω να αποσπά την προσοχή μου από το στόχο μου. Και εμένα ο στόχος μου είναι να, εγώ και οι συνεργάτες μου, να δουλεύουμε με υπευθυνότητα και να δημιουργούμε και ο κόσμος να ακούσει αυτό που κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη πολλών γιατί μπορεί και να με στενοχωρήσει ο μη ενθουσιασμός κάποιου για κάποιο τραγούδι που εμένα μ' αρέσει. Για κανένα, για κανένα δεν χαραμίζω την καρδιά μου. Για κανένα, για κανένα ό,τι κι αν έδωσα απλόχερα σε σένα. Η λαϊκή τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής μας για τον έρωτα, το γάμο, τις κόρες της, αλλά και για τη συνεργασία της με τη Μαρινέλα που θα συνεχιστεί και στη Θεσσαλονίκη. Κάνετε πάντα αυτό που λέει η καρδιά σας και αν έχετε μετανιώσει ποτέ. Εσύ τι λες, να μην έχω μετανιώσει. Βεβαίως, αλλά όχι, πώς να σου το πω, δεν έχω πει πω ποτέ θα το ξανά έκανα. Έχω πει, okay, θα μπορούσα και να μην το κάνω, αλλά μάλλον όλα αυτά τα κομμάτια που έχω στη ζωή μου, σιγά σιγά φτιάχνουν ένα ωραίο παζλ που είναι η ζωή μου. Άρα νομίζω ότι και τα καλά και τα λιγότερο καλά συνθέτουν αυτό που είμαι τώρα και αυτό που θα συνεχίσω να είμαι σιγά σιγά περνώντας ο χρόνος. Οπότε κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου γιατί εκείνη ξέρει πάρα πολύ καλά και με οδηγεί πάντα εκεί που πρέπει και εκεί που είναι το σωστό. Οπότε μέσα σε αυτό υπάρχουν και τα λάθη, τα οποία είναι πολλά βεβαίως, αλλά δεν πειράζει. Κεφάλαιο γάμος, είπατε ότι έχει κλείσει. Ο έρωτας είναι πάντα καλοδεχούμενος. Ο γάμος δεν ξέρω, και αυτός καλοδεχούμενος. Αυτό τον ευλογεί η Εκκλησία, είναι καλοδεχούμενος. Αλλά ο γάμος πάντα ξέρεις έχει ένα σκοπό που είναι τα παιδιά. Εγώ παιδάκια έκανα. Τώρα αν μου διφυλάσει ο Θεός και άλλα τέτοια δώρα, θα δούμε εκεί την ώρα. Τι να σας πω τώρα, αυτά θεωρητικά με ρωτάς, θεωρητικά σου απαντώ. Αλλά ο έρωτας βεβαίως είναι καλοδεχούμενος. Είστε αυστηρίος μητέρα. Είμαι λίγο αυστηρή, ναι, είμαι. Αλλά είμαι σε πλαίσια ευγένειας, δεν είμαι κάθετη. Είμαι λίγο κάθετη. Τι δεν είμαι, κάτσε να δω, γιατί κάτι δεν είμαι. Θέλω να είμαι γλυκούλα, αλλά δεν είμαι και πολύ γλυκούλα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, οι κόρες μου όμως το έχουν συνηθίσει και υπακούν. Η Χριστιάνα μου είναι ένα επικοινωνιακό παιδί και πιστεύω ότι θέλει να ασχοληθεί με τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας δρόμος που νομίζω ότι θα τον βρει. Έχει κλάψει ποτέ με τα τραγούδια σας. Κοίταξε, τα παιδιά ακούνε περισσότερο ξένη μουσική. Παρ' όλα αυτά όμως το DNA του Έλληνα είναι πάντα το ελληνικό τραγούδι. Οπότε το Χριστιανάκι μου έχει ακούσει τραγούδια μου, τα ακούνε και οι συμμαθητές της και τις το λένε. Και υπάρχουν μερικά τραγούδια που μου λέει έτσι κάτι ωραίες εκφράσεις. Δεν μπορώ τώρα να τις πω, αλλά είναι πολύ ωραίο. Αυτό που ζούμε μέσα στο σπίτι είναι ωραίο. Συνεργασία με την κυρία Μαρινέλα θα συνεχιστεί και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, θα τελειώσουμε τέλος Μαρτίου και θα ξεκινήσουμε το Μεγάλο Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Και μετά θα συνεχίσουμε ένα ωραίο ταξιδάκι σε πόλεις της Ελλάδος. Θα πάμε και Αμερική και Αυστραλία. Και τι μας έμεινε μια λύπη στα ποτήρια. Ας πιούμε απότομα τα χάδια της υγρά.